Γεια! Είμαι η Βάλια Μπινίκου από το φτιάξω.gr και σήμερα θα φτιάξουμε ένα ξύλινο παγκάκι με προϊόντα Bostik. Θα χρησιμοποιήσουμε το Mammoth Glue Crystal, το οποίο έχει την ίδια δύναμη συγκόλλησης με το κλασικό Mammoth Glue High Tack, χωρίς όμως να είναι τόσο παχύ, ενώ έχει διάφανο αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε τελικά που θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε καδρόνια ελάτης, Mammoth Glue Crystal μαζί με τη μύτη και τον ειδικό κόφτη, το πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun, βερνίκι με πινέλο, γυαλόχαρτο και φυσικά το σχέδιο που θα βρείτε στο diy.bostik.com. Ας ετοιμάσουμε το Mammoth Crystal. Με τον ειδικό κόφτη ανοίξτε τη συσκευασία, βιδώστε τη μύτη και τοποθετήστε το Mammoth Crystal στο πιστόλι σιλικόνης Mammoth Gun. Πατήστε μερικές φορές μέχρι να αρχίσει να βγαίνει κόλλα και βάλτε το στην άκρη. Ξεκινάμε με το πρώτο επίπεδο. Τοποθετήστε τα δύο μικρά καδρόνια, αυτά των 44,6 εκατοστών, κάθετα στο μεγάλο καδρόνι, αυτό των 70 εκατοστών, σχηματίζοντας ένα ανάποδο πι. Σημειώστε πού εφάπτονται τα ξύλα, περάστε Mammoth Glue Crystal και κολλήστε τα καδρόνια. Χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο τρίγωνο για να επιβεβαιώσετε ότι τα καδρόνια σχηματίζουν μεταξύ τους ορθές γωνίες. Πάμε τώρα στο δεύτερο επίπεδο, όπου θα κολλήσουμε μόνο τα μεσαία καδρόνια, αυτά των 49 εκατοστών δηλαδή. Εφαρμόστε Mammoth Glue Crystal και κολλήστε τα έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τα μικρά καδρόνια από κάτω. Το τρίτο επίπεδο είναι σαν το πρώτο, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε τα δύο μικρά και το ένα μεγάλο καδρόνι. Ξεκινήστε από το μεγάλο και πριν τοποθετήσετε τα μικρά, περάστε Mammoth Glue Crystal στην πάνω άκρη τους. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίστε να κολλάτε τα καδρόνια. Ένα επίπεδο με τα δύο μικρά και το μεγάλο και στο επόμενο επίπεδο μόνο τα μεσαία μέχρι να τελειώσουν τα ξύλα. Όσο ψηλώνει η κατασκευή, καλό είναι να έχετε πρόχειρο το μεγάλο τρίγωνο για να σιγουρεύετε κάθε φορά ότι τα καδρόνια τοποθετούνται ίσια. Αφήστε την κατασκευή να στεγνώσει για 24 ώρες. Όταν στεγνώσει η κατασκευή, μπορείτε να τη γυαλοχαρτάρετε ώστε να στρογγυλέψουν οι ακμές των ξύλων. Στη συνέχεια, ξεσκονίστε καλά το παγκάκι και περάστε 2 με 3 χέρια διάφανο βερνίκι για εξωτερικούς χώρους. Αφήστε το κάθε χέρι να στεγνώσει πλήρως πριν περάσετε στο επόμενο. Το παγκάκι σας είναι έτοιμο. Μπορείτε να το βάλετε στον κήπο, στο μπαλκόνι ή και μέσα στο σπίτι. Με γεια!